Ακριβώς. Αυτά δεν ήταν τα κανονικά τους ονόματα. Τα ονόματα τους ήταν, για να σκεφτώ, Σαντάχ, Μεσχάχ και Αμπεντρέγο. Βέβαια, κανείς δεν μπορούσε να τα προφέρει και γι' αυτό τους φωνάζαμε Ρακ, Σακ και Μπένι. Τέλος πάντων, ήρθανε μαζί με κάποια άλλα αγόρια και κορίτσια που ο κύριος Νέσλερ έφερε για να δουλέψουν στο εργοστάσιο σοκολάτας. Ποιος είναι ο κύριος Νέσλερ, θα το πούμε αργότερα. Ποιος είμαι εγώ? Μα ο Τζόρτζ. Ό,τι μπαίνει και βγαίνει από το εργοστάσιο περνάει από εμένα. Κάτι που μου θυμίζει ότι είναι 8 η ώρα το πρωί, ώρα για την πρωινή παράδοση του γάλακτος. Έρχεται η Λάουρα τώρα. Είναι η αγαπημένη μου. Ανά την, έφτασε κιόλας. Είδατε που το είπα? Καλή σου μέρα, φίλε. Τι κάνεις, πώς περνάς? Να κάτσω θέλω εδώ, μα είναι ήδη 8 και πολύ έχω δουλειά. Είστε πανιδίν! Γιατί δουλεύω εγώ σε ένα εργοστασίο που φτιάχνει σοκολάτες και αρχίζω στις 8. Είναι δουλειά σκληρή και δύσκολη, μα κάπως έτσι βγαίνει το ψωμί. Μυρίζομαι μπελάδες, γιατί άργησες ξανά. Το αφεντικό θα πω να σου κρατήσει από μισθό αυτά τα 2 λεπτά. Μάλιστα, κύριε Λαντ. Δουλεύουμε σκληρά μες στο εργοστάσιο. Συγγνώμη, κύριε Λαντ, όμως τύπησα φαρό. Μες στη γραμμή με μιας κίκια πολλάς. Έχει πολλή δουλειά, μην κάθεσαι ούτε λεπτό. Περνούσαμε ωραία. Περνούσαμε καλά. Τώρα μας πάνε αυτά. Έχουμε πολλή δουλειά και κανείς μας δεν γελά. Ο Ρακ, ο Σας και ο Μπέρι δουλεύουμε σκληρά. Θέλουμε διάλειμμα για 2 λεπτά. Μα κύριος Μπίζερ λέει δουλειά! Χα! Ξεκούραση ζητάμε. Δουλεύουμε πολύ, μα το αφεντικό θα μας διώξει στο λεπτό. Και γι' αυτό μένουν εδώ. Γιατί δουλεύω εγώ σε ένα εργοστάσιο που φτιάχνει σοκολάτες και αρχίζω στις 8. Είναι δουλειά σκληρή και δύσκολη πολύ, μα κάπως έτσι βγαίνει το ψωμί. Μια μέρα όμως θα βρούμε το δίκιο μας θα βρεις. Με μέχρι τότε μη στη δουλειά όλοι περί.